Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σας καλωσορίζουμε σε μία ακόμα εκπομπή του Ιατρικού Συλλόγου Κοζάνης Υγιεινές Συζητήσεις που φιλοξενείται στο φιλόξενο κανάλι του Top Channel. Το σημερινό μας θέμα είναι τεράστιο. Η 31η Μαΐου έχει οριστεί ως Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος. Πρόκειται για ένα φαινόμενο, μια συνήθεια που καταστρέφει όχι μόνο τον οργανισμό μας, αλλά μολύνει και το τριγύρω περιβάλλον μας. Είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι κοινωνικό, οικονομικό, ηθικό και κυρίως είναι ζήτημα υγείας. Για τη σημερινή μας συζήτηση έχω έναν εκλεκτό προσκεκλημένο που όλοι τον γνωρίζετε, τον κύριο Ταρατσίδη Ιωάννη, ο οποίος θα μας βοηθήσει να αποκρυπτογραφήσουμε κάποια στοιχεία και του φαινομένου αυτού που λέγεται κάπνισμα, αλλά και τις δυσκολίες που έχουμε, που όλοι γνωρίζουμε, για να το διακόψουμε. Κύριε Ταρατσίδη, γεια σας. Καλησπέρα και από μένα. Πρόεδρε, θα μου επιτρέψεις να πω σε σένα και στους τηλεθεατάς μας ότι ήρθα λίγο προβληματισμένος στην εκπομπή αυτή. Γιατί? Φεύγοντας από το σπίτι, ήταν ο εγγονός μου εκεί. 17 χρονών. Μου λέει, για πού το παππού? Του λέω, πάω για εκπομπή απόψε στην τηλεόραση. Τι θέμα έχετε? Λέω, για το καπνίσμα. Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος. Και μου λέει, σας ακούει κανείς? Προβληματίζεται κανείς, λέει, γιατί εγώ βλέπω συνέχεια το καπνός παντού. Παντού υπάρχει. Και ο προβληματισμός μου είναι ο άλλος περισσότερο, όχι αυτό που είπε το παιδί, ότι αυτές οι εκπομπές είναι γύρω στα 10 χρόνια περίπου, ακριβώς, ίσως και παραπάνω, δεν θυμάμαι ακριβώς, που λέμε ότι προσφέρουν στους τηλεθεατές κάτι από τον ιατρικό σύλλογο, από τον ιατρικό κόσμο της Κοζάνης, να τους ευαισθητοποιήσουμε σε κάποια θέματα, να μάθουν κάποια για κάποιες παθήσεις, κάποια προβλήματα και να ξέρουν να τα αντιμετωπίζουν. Και εξαιτίας αυτού διαρωτήθηκα, βοηθάμε τελικά? Όμως δεν μπορώ να παραγνωρίσω ότι τον κόσμο που βλέπουμε έξω, δεν ξέρω αν το συναντάτε εσείς, εγώ το συναντάω, συνεχίστε αυτό που κάνετε, είναι καλό, μας αρέσει. Αλλά σας λέω, μου προβλημάτισε λίγο που μου δεν σας ακούνε, αλλά περισσότερο εννοούσε για το τσιγάρο. Ναι. Εννοούσε για το κάπνισμα. Η αλήθεια είναι ότι προσπαθούμε όλοι μας, καταρχήν θα πρέπει, είναι μια μάχη η οποία είναι δύσκολη για να κερδιθεί. Και θεωρώ, όπως είπατε και εσείς πολύ σοφά, ότι είναι μια μάχη η οποία είναι ένας αγώνας, ένας μαραθώνιος. Θα πρέπει όντως να είμαστε πάρα πολύ επίμονη πάνω σε αυτό το ζήτημα, ούτως ώστε να δώσουμε, να προβληματίσουμε για ποιο λόγο τόσο καιρό όλοι μας φωνάζουμε για το τσιγάρο. Η απάντησή μου βέβαια, η απάντησή μου ήταν όποιος μας ακούσει. Εντάξει, και έναν να βοηθήσουμε, ειδικά νέο, να τον ευαισθητοποιήσουμε, να μάθουμε 5 πράγματα, να μην πάει προς τα εκεί στο κάπνισμα, νομίζω ότι είναι κέρδος. Πετυχαίνει αυτός ο σκοπός για τον οποίο είμαστε ταγμένοι, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε, είμαστε ταγμένοι εδώ. Η απάντησή μου ήταν αυτή. Σαφής. Τι λέμε λοιπόν, κύριε Ταρατσίδη, με τον όρο καπνίζω? Τι εννοούμε με αυτό το πράγμα, για να μπούμε λίγο? Τι σημαίνει καπνίζω? Λίζω, ναι. Γιατί... Τι σημαίνει καπνίζω? Ναι. Έχω μια διαφάνεια. Καπνίζω σημαίνει εισπνέω προϊόντα καύσης, να το πούμε καθαρά έτσι, καύσης καπνού, κυρίως νικοτίνης, διότι αυτή ενδιαφέρει, αυτό ζητάει ο οργανισμός, μέσω του τσιγάρου, του πουρου, της πίπας και τελευταία μέσω του ηλεκτρονικού τσιγάρου. Αυτού δεν λέμε καπνίζω, λέμε ατμίζω. Γιατί είναι υδρατμή πιο πολύ. Ναι. Εδώ καλό θα ήταν να πούμε και ότι όλη αυτή η ιστορία, αυτή η συνήθεια, δυστυχώς μας ήρθε από την Αμερική, από την Ήπειρο της Αμερικής, μέσω του Κολόμβου, του Χριστόφορου Κολόμβου, που είδε τους εκεί ηθαγενείς, οι οποίοι κάπνιζαν πίπα, κάπνιζαν δηλαδή φύλλο καπνού, αλλά και κόκας και άλλων πραγμάτων,
και το οποίο το είχαν μια ιεροτελεστία και μάλιστα το έκαναν πιο πολύ στους πολεμιστές τους, οι οποίοι κατά αυτόν τον τρόπο τους ελαττώνονταν το αίσθημα της πείνας ή της κακουχίας, ένιωθαν αυτή την επιβράβευση με την νικοτίνη και έτσι μπορούσαν να έχουν μεγαλύτερες δυνάμεις για να πάνε να πολεμήσουν. Αυτό λοιπόν ήρθε στην Ευρώπη, δυστυχώς μεταδόθηκε σαν κάτι εξωτικό κυρίως στους βασιλικούς οίκους, στα παλάτια. Από εκεί βγήκε και το όνομα Νικότ. Από τον Νικότ, ο οποίος ήταν ένας πρίγκιπας εκεί στη Γαλλία. Από εκεί συνέχεια τον έκανε. Και από εκεί ξεκίνησε λοιπόν όλη η ιστορία και δυστυχώς από εκεί και πέρα εξαπλώθηκε λοιπόν σε όλη την κοινωνία μας, σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο φυσικά μέσω της Ευρώπης. Και η συζήτηση η οποία γίνεται, ποιο πειράζει λιγότερο και ποιο πειράζει περισσότερο, απλά γίνεται για να κάνουμε εκπτώσεις. Είναι κάπνισμα, είναι εισπνοή προϊόντων καύσης καπνού, άσχετα αν είναι λίγο λιγότερο στο ένα, λίγο περισσότερο στο άλλο. Αυτό είναι για να γίνεται συζήτηση και σε είπα να κάνουμε εκπτώσεις. Ίσως σε μερικά σημεία, Πρόεδρε, να φανώ λίγο σκληρός, θα λέγα, ή επιθετικό στο πρόβλημα. Αυτό δεν το κάνω για τους καπνιστές, το κάνω για τους καπνιστάς, το λέω από τώρα. Το κάνω περισσότερο για μένα. Εγώ καπνίσα. Για την ακρίβεια, έχω 17 χρόνια τώρα που δεν καπνίζω. Έχω μετανιώσει σκληρά. Μου μείναν υπολείμματα από το κάπνισμα. Και άσχετα αν λένε ότι ξέρεις, στα 10 χρόνια θα το πούμε. Καθαρίζει. Τι λέει η επιστήμη, στα 10 χρόνια ή στα 15 χρόνια υποχωρούν όλα τα συμπτώματα. Όχι. Δεν είναι, εγώ τουλάχιστον δεν είμαι έτσι. Και περισσότερο τα βάζω με τον εαυτό μου. Και όταν τα βάζω με τον εαυτό μου, καταλαβαίνετε, συζητώντας και με τον άλλον, ίσως να φανώ επιθετικός, αλλά σας λέω στους τηλεθεατές, θα τους πω από απόψε, ότι περισσότερο είναι με τον εαυτό μου που κάπνισα κάποτε. Μια που λέμε αυτό, ποιες είναι οι επιπτώσεις λοιπόν του καπνίσματος στον άνθρωπο? Να πάμε να δούμε λίγο τη διαφάνεια. Μία από τις βασικές επιπτώσεις του καπνίσματος είναι αυτός ο λεγόμενος εθισμός. Mm-hmm. Που σε αυτό ποντάρουν και κάποιοι καπνιστές, πολύ θα έλεγα περισσότερο, που λένε ότι εθιστήκα, δεν μπορώ να το κόψω. Ναι. Τι λέμε εθισμό όμως? Πότε λέμε ότι κάποιος είναι εθισμένος στο κάπνισμα? Mm-hmm. Εθισμένος στο κάπνισμα είναι ένα άτομο που καταλαμβάνεται από έντονη επιθυμία, επίμονη και πολλές φορές ακατανίκητη, που συνοδεύεται με έντονο άγχος και ανησυχία για να καπνίσει. Κάνει δε τα πάντα για να βρει να καπνίσει. Δηλαδή ενδεχομένως στις 3 η ώρα τη νύχτα να βγει και να ψάχνει χιλιόμετρα ένα περίπτερο ή ξέρω εγώ κάποιον να βρει ένα τσιγάρο. Είναι ουσιαστικά σαν ένα είδος ναρκωτικού. Παίρνει το τσιγάρο, καπνίζει, τα βάζει με τον εαυτό του. Ορίστε τι έκανα. Παρ' όλα αυτά και την επόμενη φορά κάνει έτσι και τη μεθεπόμενη κάνει αυτό το ίδιο πράγμα και συνεχώς αυξάνοντας και τη δόση. Και φυσικά ο εθισμός είναι μια κατάσταση δύσκολη, δύσκολη στην ανατροπή της, να αναστραφεί. Τώρα, είπαμε σαν πρώτη επίπτωση είναι ο εθισμός. Στη συνέχεια ύστερα έχει αποδείξει η ιατρική επιστήμη και θα λέγα όχι μονάχα η ιατρική επιστήμη αλλά η επιστημονική κοινότητα που ασχολείται με αυτό το ιατροκοινωνικό θέμα ότι ευθύνεται για τον καρκίνο των πνευμόνων, για τον καρκίνο του φάρεγγα και του ισοφάγου, τον καρκίνο της ουροδόχου κίστεως, τον καρκίνο των νεφρών, τον καρκίνο του παγκρέατος, τον καρκίνο του στομάχου, τον καρκίνο του εντέρου, τον καρκίνο του ύπατος και τον καρκίνο της μήτρας και του στήθους. Έμεινε κάποιο όργανο που να μην επηρεαστεί? Δεν είναι. Δηλαδή σε όλα τα όργανα του ανθρωπίνου σώματος υπάρχει επίπτωση από το κάπνισμα με συνέπεια να παρουσιάσει καρκίνο. Πέρα από αυτό όμως, επηρεάζει αρνητικά τη λειτουργία της καρδιάς και του εγκεφάλου. Καρδιολόγος εσείς, νευρολόγος εσείς, εγώ, νομίζω καλύπτουμε το μεγαλύτερο μέρος των παθήσεων πλην των καρκίνων, στις οποίες οφείλεται
Φιλετικό κάπνισμα. Λοιπόν, λειτουργία καρδιά και του εγκεφάλου. Στην καρδιά έχουμε τη στεφανία και τα εμφράγματα. Στον εγκέφαλο έχουμε τα εγκεφαλικά επεισόδια, τα ανευρέσματα, αιμορραγίες εγκεφαλικές και ούτω καθεξής. Στα αγκία γενικά, τρομβώσεις των αγκίων και ανευρέσματα. Στην πνευμονική λειτουργία, δεν είναι ανάγκη να κάνεις καρκίνο, μπορεί να κάνεις χρονία αναπνευστική πνευμονοπάθεια, η οποία είναι σε ένα μεγάλο ποσοστό. Δεν είναι, δηλαδή, θα λέγε κανείς ότι περισσότερο από τους καρκίνους. Και θα δείτε αυτά τα άτομα που κυκλοφορούν με τσαμπούλες του οξυγόνου και μεταλλαστικά και στη μύτη, για να μπορέσουν να παρανανάσουν. Λοιπόν, επηρεάζει το διαβήτη. Ένας ζαχαροδιαβητικός, και καπνίζει, τα πράγματα είναι πολύ δυσκολότερα. Είναι σαν να μπλέκουμε... Έχετε εσείς, οι καρδιολόγοι, μιλάτε για 5 συντελεστές στο πρόβλημα. Ένα είναι το κάπνισμα, το δεύτερο είναι η χοληστερίνη, το τρίτο είναι το παχυσαρκία, έτσι, το τέταρτο είναι η διατροφή και ποιο άλλο είναι το πέμπτο. Η πίεση, αρτηριακή υπέρταση. Λοιπόν, το διαβήτη, την όραση, επηρεάζει την όραση, επηρεάζει τη γεύση. Οι βαρείς καπνιστές δεν έχουν γεύση. Η όσφρηση μπορεί και να χαθεί τελείως με το τσιγάρο. Το δέρμα γίνεται αυτό το γεώδες, είναι χαρακτηριστικό το προσωπείο του καπνιστή. Και τα δάχτυλα που γίνονται κίτρινα. Επίσης και τα μαλλιά. Άρα, με αυτά που έχουμε πει ως τώρα, το τσιγάρο, το κάπνισμα, επηρεάζει από την κορφή, μέχρι τα μαλλιά της κορφής, μέχρι τα νύχια των ποδιών. Δεν αφήνει κάτι ανεπηρέαστο. Σε αυτό που είπατε, θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο, κυρίως για τους ζαχαροδιαβητικούς φίλους που μας βλέπουν, ότι είναι σαν να ανάβω ένα τσιγάρο, να ανάβω μία φωτιά σε ένα βενζινάδικο. Αυτό το πράγμα είναι, λίγο για να μπορέσουν να το καταλάβουν, το τι σημαίνει σε έναν διαβητικό, ο οποίος δυστυχώς συνεχίζει να καπνίζει. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση, για αυτά που προείπατε, κυρίως και για τα εγκεφαλικά αλλά και για τα καρδιακά νοσήματα, είναι σίγουρο ότι αυτό πολλαπλασιάζεται, μπαίνει εκθετικός ο δείκτης, λοιπόν, πάνω στον κίνδυνο τον οποίο έχουν. Οπότε θα πρέπει πάρα πολύ σοβαρά να το σκεφτούν, έτσι, το τι θα κάνουν, διότι δεν μπερδεύονται αυτά τα δύο πράγματα επουδενή. Γιατί έρχονται πάρα πολλοί, έχουν πολύ καλές εξετάσεις, έχουν πολύ καλές θεραπείες, σύγχρονες, μοντέρνες, πιθανά να έχουν υποβληθεί και σε κάποια μπαλονάκια, σε κάποιες επεμβάσεις, επανεμάτωσης, και όμως συνεχίζουν και λέει «έχω μόνο αυτό». Δεν είναι μόνο αυτό, αυτό είναι όλα. Και θα πρέπει να είμαστε αυστηροί στο τι γίνεται, διότι οι αυτόματες τρομβώσεις οι οποίες γίνονται με το τσιγάρο ευθύνονται για ένα μεγάλο κομμάτι ευνηδίων θανάτων, οι οποίοι δεν μπορούμε να τους προβλέψουμε. Δηλαδή μπορεί άλλος να μείνει όντως στον τόπο μόνο και μόνο με αυτό. Μια που λέμε για όλες αυτές τις ιστορίες, πολλές φορές τα λόγια είναι φτωχά. Πολλές φορές κάποιες εικόνες νομίζω ότι είναι όντως ίσα με χίλιες λέξεις. Έχετε κάτι να μας δείξετε, κύριε Ταρασίδη? Έφερα μαζί μου στον υπολογιστή κάποιες εικόνες. Θα έλεγα είναι πολύ αθώες μπροστά σε αυτά που οι πολιτικοί αποφασίσαν με νόμο και βάλανε στα πακέτα τα τσιγάρα. Νομίζω και όλος ο κόσμος τις βλέπει. Έχω κι εγώ κάποιες εδώ και σας λέω ότι είναι πολύ λίγες σε σχέση με εκείνο εκεί, και θα μου επιτρέψετε μετά, αφού δείξω κάποιες εικόνες από εδώ, θα μου επιτρέψετε να πω ένα περιστατικό. Πάμε να τις δούμε λίγο, να δούμε τη διαφάνεια. Λοιπόν, βλέπετε αριστερά το πνευμόνι ενός καπνιστή και δεξιά είναι το μη καπνιστή. Επίσης, το ίδιο στη διπλανή εικόνα, θα δείτε εκείνη τη μαύρη είναι του καπνιστού, είναι σε μια πατσαβούρα, να το πω έτσι απλά, που ένα ύφασμα που σκουπίσαμε ένα μπουρί καπνισμένο. Λοιπόν, έτσι καταντάει, και προσέξτε λιγάκι, είναι εικόνες από παθολογοανατομική. Είναι πραγματικές εικόνες από ανθρώπους. Από παθολογοανατόμου. Εδώ λοιπόν δείχνει μία σχηματική εικόνα πώς είναι το πνευμόνι του μη καπνιστή και δίπλα είναι το άλλο πνευμόνι του καπνιστή. Βλέπετε την διαφορά, είναι εμφανέστατη. Εδώ είναι το πρόβλημα του Προέδρου, είναι η καρδιά και το κάπνισμα.
έτσι, ο πόνος αυτός, το έμφραγμα, το σίγουρο έμφραγμα, που με τα αποτελέσματα, έτσι, που τις περισσότερες φορές είναι, δεν είναι τα καλύτερα. Μία άλλη εικόνα που έχω, βρήκα, είναι διαβήτης και κάπνισμα, είναι παιχνίδι με τη φωτιά. Και να πω ένα περιστατικό. Mm-hmm. Σε μια φιλική οικογένεια μου είπε ένα παιδί 12χρονο. Κύριε Γιάννη, έτσι μου αποκαλούσε. Είδα αυτές τις φωτιές. Είδε ότι τέτοιες εκπομπές έχουμε ξανακάνει εδώ. Φυσικά, και παρουσίασα εγώ και σε κάποια στιγμή είδε ότι έκανα μια εκπομπή για το τσιγάρο και με αφορμή αυτό μου το... Έχω δει μια φωτογραφία, λέει, σε ένα πακέτο με κάποιον που έχει καρκίνο, γράφει ότι έχει καρκίνο στο πνευμόνι και βγάζει αίμα από το στόμα και μου ήρθε άσχημα. Αυτοί που έχουν το πακέτο στα χέρια τους αυτό και παίρνουν το τσιγάρο από μέσα, δεν βλέπουν τη φωτογραφία. Αναγκάστηκα εδώ τι βλέπουν. Δεν τους επηρεάζει. Λέω, εσύ καλά έκανες και επηρεάστηκες. Αυτούς δεν τους επηρεάζει. Και μου λέει, πώς το εξηγείτε. Αυτό είναι το δύσκολο. Δυσκολεύτηκα να απαντήσω. Η απάντησή μου τελικά ήταν αυτοί που πιστεύω ότι νιώθουν οι περισσότεροι και λένε οι περισσότεροι ότι εμένα δεν θα με πειράξει. Εγώ δεν θα είμαι ένας από αυτούς. Εγώ δηλαδή μπορεί το ποσοστό να είναι 99% και ένα να μην είναι, εγώ θα είμαι στο 1%. Βέβαια του λέω, αγόρι μου, είναι θράσος αυτού, αυτού νου, αλλά τέλος πάντων είναι επιλογή του. Δεν ξέρω, αυτή την απάντηση έδωσε. Δεν ξέρω τι εννοούσε. Αν αυτό, νομίζω δεν καπνίζαν στην οικογένειά του. Αν ήταν μέσα από την οικογένειά του αυτό, δεν καπνίζαν, από εκεί τουλάχιστον από ό,τι ξέρω. Τώρα αν κανένα συγγενής άλλος κάπνιζε και το είδε, δεν ξέρω, ή απ' έξω έκανε τη συζήτηση το παιδί ακούγοντας όλο αυτό το... Γιατί, αν πει κάποιος σήμερα, είτε νέος είτε μεγάλος, ότι δεν είναι ενημερωμένος για το τι προκαλεί το κάπνισμα, νομίζω ψεύδεται. Σε αυτό πάνω που λέτε, θα ήθελα να προσφέρω το εξής. Υπάρχει μεγάλη πληροφόρηση. Ναι, ναι, ναι. Το πρόβλημα το οποίο έχουν είναι ότι δυστυχώς στην Ελλάδα γνωρίζουμε ότι οι ηλικίες έναρξης του τσιγάρου είναι κατά μέσο όρο τα 13 ή 14 χρόνια. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο είναι πραγματικά τρομερό. Δηλαδή μπορεί να νομίζουμε ότι τα παιδιά μας πάνε στο γυμνάσιο και είναι ακόμα μικρά και όντως είναι σε έναν βαθμό μικρά και ότι δεν κινδυνεύουν και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να το δώσουμε στον κόσμο που μας παρακολουθεί και όμως θα πρέπει να γίνει συζήτηση μέσα στην οικογένεια ακόμα και αν οι γονείς καπνίζουν. Θα πρέπει λοιπόν να δείξουν ότι αυτή η συνήθεια ή αυτό το πράγμα είναι ένα πράγμα το οποίο είναι κακό. Γιατί γνωρίζω κι εγώ σαν πατέρας και όλοι όσοι είμαστε γονείς πόσο άσχημο είναι, πόσο θα νιώσουμε άσχημα αν, αν το παιδί μας κάτι πάθει. Λοιπόν, νομίζω ότι εκεί θα πρέπει να μην νομίζουμε ότι έχουμε χρόνο πολύ μπροστά μας και αυτό το χρόνο μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Είναι μικρά τα παιδιά, τα παιδιά μας δεν είναι μικρά. Πιστέψτε με, θα πρέπει να γίνει συζήτηση, θα πρέπει λοιπόν να καυτηριαστεί αυτή η συνήθεια. Βεβαίως είναι μια πολύ κακή συνήθεια, θα πρέπει να προσπαθήσετε ίσως και εσείς λοιπόν με την συμπεριφορά σας, με τον τρόπο σας, να μην το διαδώσετε, να μην το μεταδώσετε στο παιδί σας. Και από εκεί και πέρα λοιπόν ας ελπίσουμε ότι αυτή η γενιά η οποία έρχεται να είναι πιο καλή, γιατί αυτό είναι πάντοτε η προσδοκία όλων μας, ότι η επόμενη γενιά να είναι καλύτερη από αυτή που είμαστε εμείς. Δεν μπορεί να προσδοκούμε η επόμενη γενιά να είναι χειρότερη από εμάς. Μπορεί σε όλα τα υπόλοιπα σε αυτή την κοινωνία την οποία ζούμε όπως είναι και την ξέρουμε έτσι να πήγαμε δυστυχώς προς τα πίσω αυτά τα χρόνια, αυτά τα τελευταία 10 χρόνια αλλά από εκεί και πέρα τουλάχιστον σε κάποια άλλα ζητήματα θα μπορούσαμε ίσως να κάνουμε κάποια βήματα μπροστά γιατί αυτό είναι και ένα κομμάτι αν θέλετε να σας πω κατά τη γνώμη μου και πολιτισμού δηλαδή δείχνει
και ένα κομμάτι όντως παιδείας την οποία μπορεί να έχει έτσι ένας λαός. Αν μπορέσει δηλαδή κάποιες όντως κακές συνήθειες, λοιπόν, να τις απομονώσει, να τις κάνει. Είδατε στις ξένες χώρες, σε πολλές χώρες οι οποίες βρίσκονται αναπτυγμένες που τις λέμε, ότι αυτό το πράγμα έχει περάσει. Είναι αυστηρότατη η νόμη, αλλά δεν είναι θέμα αυστηροποίησης του νόμου, είναι πιο πολύ αυτοπιθαρχίας του κόσμου, πιστεύω. Ξεφύγαμε λίγο. Θα ήθελα λίγο να ρωτήσω, επειδή είδα εκροφυγός μια διαφάνεια, πόσο κακό κάνει στην γονιμότητα, δηλαδή πόσο κακό κάνει σε μια κυρία ή σε ένα ζευγάρι που θέλει να αποκτήσει ένα παιδί και το οποίο δυσκολεύεται. Δυσκολεύεται γιατί αυτή τη στιγμή παντρευόμαστε όλοι πολύ μεγαλύτεροι. Θέλω... και από εκεί και πέρα, λοιπόν, κάποιες φορές βλέπουμε ότι υπάρχουν αυτή η δυσκολία. Πόσο είναι κακό αυτό το τσιγάρο? Ιδιαίτερα θέλω να αναφερθώ σε αυτό και έχω μια διαφάνεια να τη δούμε λιγάκι. Το κάπνισμα, λοιπόν, επηρεάζει ακόμα έντονα, αρνητικά, την γονιμότητα. Το πρόβλημα το ακούτε. Πόσα ζευγάρια δυσκολεύονται. Έτσι, υποφέρουν από υπογονιμότητα με προβλήματα. Ένα πρόβλημα που προκαλεί αυτή την κατάσταση είναι το τσιγάρο. Στην εγκυμοσύνη πάρα πολλά προβλήματα. Στο έμβριο, με πρόωρους τοκετούς, με προβλήματα στο έμβριο, πάρα πολλά. Και με υπολείμματα στο παιδάκι που θα γεννηθεί. Είναι αποδεδειγμένα, δεν τρομάζουμε κανένα. Είναι αποδεδειγμένα επιστημονικά. Και αυτοί που λένε όχι ακριβώς και όχι έτσι, σας λέω, κάνουν απλώς έκπτωση και θέλουν να είναι στην εξαίρεση. Λοιπόν, τον θυλασμό. Πάρα πολλές γυναίκες, και το κακό ξέρετε ποιο είναι, ενώ στα άλλα κράτη υπάρχει, θα το δούμε στη συνέχεια, υπάρχει μία μείωση των καπνιστών και των καπνιστριών, να το βάλουμε τώρα άνδρες γυναίκες, στην Ελλάδα ο αριθμός των καπνιστριών αυξάνεται και αυξάνεται τι? Οι γυναίκες που μένουν έγκυες δεν σταματάνε το τσιγάρο. Λοιπόν, επηρεάζει το θυλασμό και όλα αυτά δεν θα πειράξουν την ανάπτυξη του παιδιού στη συνέχεια. Φυσικό και επόμενο είναι να επηρεάσουν και την ανάπτυξη. Άρα λοιπόν δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε τίποτα περισσότερο. Δεμένο το παιδάκι, το βλέπετε, στο τσιγάρο, έτσι σαν να έχει τη σφαίρα του κατάδικου μαζί του. Αυτά όντως που αναφέρουμε εδώ νομίζω ότι είναι τρομερά, νομίζω ότι θα πρέπει να προβληματίσουμε. Ναι, φύγει η εικόνα μας, λίγο. Ναι, νομίζω ότι πρέπει όλοι να προβληματιστούμε πάνω σε αυτά, πάνω σε αυτό το ζήτημα. Θέλω να πιστεύω ότι πάρα πολλοί άνθρωποι θα προβληματιστούν, έτσι κυρίως οι έγκυες κυρίες και αυτοί που είναι γύρω στο περιβάλλον τους, ούτως ώστε όχι να τους το επιβάλλουμε, έτσι, αλλά πραγματικά να τους πείσουμε ότι είναι ένα κακό όχι μόνο για το δικό τους τον εαυτό, αλλά και για το άτομο, για το παιδί που θα φέρουν στον κόσμο. Νομίζω ότι εκεί είναι θέμα συζήτησης. Για το παθητικό κάπνισμα, ναι, ναι. Να το πούμε στη συνέχεια. Έχουμε τίποτα, είπατε λίγο για τα στατιστικά. Ποια είναι τα στατιστικά, πώς είναι το πρόβλημα στην Ελλάδα και μάλιστα τώρα στην Ελλάδα της κρίσης, πώς πάμε σε αυτό το κομμάτι? Και εδώ έχω κάποιες διαφάνειες επιγραμματικά να τα πούμε, γιατί τα στατιστικά στοιχεία πάντα. Τα νούμερα είναι λίγο κουράζουν. Αλλά είναι απαραίτητα. Τουλάχιστον όσο μπορούσα να τα συμμαζέψω και γρήγορα, είναι απαραίτητα. Για να πω ότι σε κατανάλωση στα τσιγάρα στην πρωτιά. Τουλάχιστον στην Ευρώπη και στις προηγούμενες χώρες έχουν η Ελλάδα, Αλβανία, Βουλγαρία και Τουρκία. Δεν το έχω βάλει από εδώ. Ένα δισεκατομμύριο, 100 εκατομμύρια άτομα καπνίζουν στον κόσμο. Το 1/3 περίπου. 6 εκατομμύρια, προσέξτε το αυτό λιγάκι, 6 εκατομμύρια υπολογίζονται οι άνθρωποι που χάνουν τη ζωή τους από το κάπνισμα κάθε χρόνο. Μισή Ελλάδα κάθε χρόνο χάνεται από τις επιπτώσεις του τσιγάρου. 700 εκατομμύρια παιδιά στον κόσμο καπνίζουν το τσιγάρο μας. Αυτό που θα πούμε στη συνέχεια για παθητικό κάπνισμα, είπατε κάτι. 600 εκατομμύρια συνάνθρωποι μας πάσχουν από ΧΑΠ, από την υγεία. Ακουστά ο κόσμος τι ΧΑΠ είναι, χρονία, αναπνευστική πνευμονοπάθεια. Και για του λόγου του αληθές, οι 9 από αυτούς υπήρξαν καπνιστές. Δεν είναι τυχαίο. Και εγώ πιστεύω το εξής, και ο ένας
που δεν υπήρξε καπνιστής, κατά πάσα πιθανότητα υπήρξε παθητικός καπνιστής. 25 με 50% των παθητικών καπνιστών, να το λέει παρακάτω, κάνουν χαπ. 3 εκατομμύρια θάνατοι προκαλούνται ετήσια από την χρονία αναπνευστική πνευμονοπάθεια. Και 1/3 του πληθυσμού, το 1/3 είπαμε καπνίζει, το 1/3 εκτίθεται σε παθητικό καπνίσμα. Και 130 δισεκατομμύρια ευρώ στοιχίζει ετήσια. Είναι τα έξοδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προσέξτε. Και εδώ μιλάμε για 3-3,5 δις και βάζουμε μνημόνια, έτσι, για αρκετά χρόνια. 130 δις ευρώ στοιχίζουν ετήσια τα έξοδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για νοσήματα που σχετίζονται με το κάπνισμα. 3,4 δις για την Ελλάδα μας. Ένα μνημόνιο. Σύμφωνοι, κάπως έτσι. Τεράστια. Αυτά φαντάζομαι πιο χαρακτηριστικά είναι... στην Ελλάδα. Να δούμε την άλλη διαφάνεια. 51% των ανδρών και 40% των γυναικών καπνίζουν. 88% των Ελλήνων καπνίζει στο σπίτι, το 75% και στο αυτοκίνητο, και από αυτούς το 50% ενώ έχουν τα συνταξιώτες μη καπνιστές και παιδιά. Μάλιστα. Το 50% από τους καπνιστές. 20% των Ελλήνων καπνιστών, είπαμε, καπνίζουν στο αυτοκίνητο, το 50% δηλαδή, από το 50% το άλλο. 25% παιδιών ηλικίας 16 έως 18 ετών κάνουν συστηματική χρήση καπνού. Όσοι λοιπόν έχετε, είτε παιδιά είτε εγγόνια, σε αυτή την ηλικία, δεν είναι άσχημο ο νου σας να πάει προς τα εκεί, ότι όσο και καλό να είναι το παιδί μου, όσο και προσεκτικό να είναι, όσα μαθήματα και να πήρε, θα πούμε παρακάτω, μπορεί, γιατί μπορεί να παρασυρθεί και να καπνίσει. Το 57% του χαρτζηλίκι των νέων αυτών που παίρνουν από τους πατεράδες και τους παππούδες τους πάει για τσιγάρα. Στο 10% ανήλθε η αύξηση του καπνίσματος στην Ελλάδα τα τελευταία 10 χρόνια σε αντίθεση με άλλα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε τις πρωτιές μας εδώ. Όμως εδώ να πω και να υπάρχουν κάποιες αυτές τελευταίες, κάποια στατιστικά στοιχεία που δείχνουν ότι οι νέοι μας λιγότερο πάνε προς το τσιγάρο από ό,τι παλιότερα. Νομίζω ότι είναι αισιόδοξο στοιχείο αυτό. Μετά τα 18 χρόνια στην Ελλάδα, μετά από ένα νεαρό 18 χρονών, ένας στους δύο είναι καπνιστής, αυτό που είπαμε το 51% νωρίτερα. Ενώ μέχρι την ηλικία των 14 ετών, προσέξτε, οι μισοί μαθητές έχουν καπνίσει. Αυτό που είπαμε νωρίτερα. 14 ετών. Και αυτό που είπα νωρίτερα, το λέει και στη διαφανία μου, αυξάνονται οι νέες καπνίστριες, αλλά και όσες δεν κόβουν το τσιγάρο στην εγκυμοσύνη και τον θυλασμό. Πολύ καλά τα νούμερα. Να πω και μερικά άλλα στοιχεία έχω, να τελειώνω με αυτά. Ναι, πέστε τα για... 1000 Έλληνες ετήσια παθαίνουν έμφραγμα, κύριε Τσεβεκίδη, μυοκαρδί που αποδίδεται στο κάπνισμα. 1000 Έλληνες ετησίως. 3.000 Έλληνες κάθε χρόνο παθαίνουν καρκίνο πνευμόνων, ενώ 1,5 εκατομμύριο, όπως είπα νωρίτερα, πεθαίνουν ετήσια στην Ευρώπη. 20.000 Έλληνες το χρόνο χάνουν τη ζωή τους από νοσήματα που σχετίζονται με το ενεργητικό κάπνισμα. 3,5 φορές μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου πνευμόνων σε άτομα που βρίσκονται σε περιβάλλον καπνιστών, και έχει παρατηρηθεί ότι ο καπνιστής χάνει, προσέξτε το αυτό, κατά μέσο όρο 10 έως 14 χρόνια από τη ζωή του σε σχέση με το μη καπνιστή. Εάν δηλαδή το προσδόκιμο της ηλικίας μου είναι τα 80, θα πεθάνω νωρίτερα από τα 70. Εάν είναι το 90, εάν είναι το 90, θα πας στο 80, εντάξει, ή στο 75. Στα 10 με 15 χρόνια. Και να πω και κάτι συντομία. Είδα τελευταία, γίνεται μία αυτή, ότι ο Μητσοτάκης κάπνιζε. Και μάλιστα κάποιος είπε, τον γνώριζε, ήταν μανιώδης καπνιστής. Για να είμαι ειλικρινής, το έψαξε. Διότι
βλέπω πάρα πολλές φορές πώς γίνεται με τα ναρκωτικά κυρίως, βάζουν κάποιους επώνυμους ότι τάχα πήρανε ναρκωτικά και δεν ξέρω τι και το ένα και το άλλο και μετά αποκατασταθήκανε, για να πείσουν κάποιους ότι δεν υπάρχει πρόβλημα και ξέρετε εύκολα θα ξεφύγετε. Λοιπόν, ο Μητσοτάκης το τσιγάρο το κάπνιζε και το έκοψε πριν από 60 χρόνια. Το έκοψε το τσιγάρο πριν από 60 χρόνια, που σημαίνει τι. Είναι στα 30... 100 ο άνθρωπος, πριν από το 60, γύρω στα 40, έκοψε το τσιγάρο. Αν κάπνιζε από τα 20 μέχρι τα 10, κάπνιζε 20 χρόνια. Εγώ κάπνισα περισσότερο. Λοιπόν, λένε ότι, και βέβαια κάποιοι παραδέχονται ότι τελευταία από 1-2 τσιγάρα στη χάση και στη φέξη. Η αλήθεια είναι αυτή. Βέβαια, ο άλλος έβγαλε στο Facebook και λέει ο Μητσοτάκης μανιώτης καπνιστής. Εντάξει, αυτά είναι και κάποιοι μύθοι, έτσι, κοινωνικοί μύθοι. Νομίζω ότι είναι υποβόλημα όλα αυτά, οποίο, ναι, και το οποίο προσπαθούμε να δείξουμε τον παππού, ο οποίος είναι 99 χρονών στο χωριό και ο οποίος συνεχίζει και καπνίζει και είναι μόνος του. Και λέει, ορίστε, αυτός δεν έπαθε τίποτα. Okay, αλλά όλοι μαζί που ήταν παρέα, υπάρχει ασπρόμαυρη φωτογραφία μόνο που τους δείχνει την παρέα τους. Γιατί δυστυχώς δεν υπάρχει ούτε καν έγχρωμη φωτογραφία. Έχουν φύγει όλοι πολύ γρηγορότερα, να το πούμε έτσι, λίγο, να το ρίξουμε λίγο στο χιούμορ. Εδώ νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε τη διακοπή για τις απαραίτητες διαφημίσεις για το κανάλι και θα επανέλθουμε δρυμύτεροι. Επανερχόμαστε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, που σήμερα έχει θέμα το κάπνισμα. Και μια που συζητούσαμε, κύριε Ταρατσίδη, και λέγαμε τα νούμερα εκεί που σταματήσαμε, ποιο είναι τα οικονομικά αυτά τα χρόνια της κρίσης στην χώρα μας, έχουμε μάθει πια να τα μετράμε όλα και το κόστος. Ποιο είναι το κόστος του τσιγάρου? Βλέπετε, είναι ένα από τα θέματα που συζητάμε και το οικονομικό κόστος. Όπως συζητάμε και για τα φάρμακα στο οικονομικό κόστος. Εδώ συζητάμε και εδώ για το οικονομικό κόστος, αλλά τέλος πάντων στο φάρμακο λες ότι είναι απαραίτητο. Εδώ είναι απαραίτητο το οικονομικό κόστος? Φυσικά η απάντηση είναι προφανώς όχι. Είναι, ναι. Όχι μεν, αλλά είναι πολύ μεγαλύτερο το οικονομικό κόστος του καπνίσματος, έτσι, από πάρα πολλές άλλες ανάγκες που έχει ο άνθρωπος στις καθημερινότητες. Έχω έναν πίνακα εδώ, μια διαφάνεια, να τη δούμε λιγάκι πόσο κοστίζει το κάπνισμα και να τη σχολιάσουμε στη συνέχεια. Με το κάπνισμα χάνεται πρώτον υγεία, δεύτερον χρόνος, τρίτον χρήμα. Βάζουμε δηλαδή πρώτα την υγεία, μετά το χρόνο και μετά βάζουμε και το χρήμα. Σε χρήμα τώρα. Για την υγεία είπαμε ποιες είναι οι επιπτώσεις. Για το χρόνο θα σας δώσω κάποιες αυτές, ότι καπνίζοντας χάνεις αρκετό χρονικό χρόνο, που λόγω χάρη ένα πακέτο την ημέρα θέλει, θα χάσεις 100 λεπτά από τη μέρα σου. 100 λεπτά είναι μια μισή ώρα, μια μισή ώρα και παραπάνω. Δύο πακέτα την ημέρα είναι 200 λεπτά ημερήσια. Πάμε λοιπόν στο χρήμα. Ένα πακέτο την ημέρα, και δεν ξέρω τώρα, αυτό ήταν λίγο παλιότερο, δεν ξέρουμε την αύξηση τώρα των τσιγάρων, του φόρου στα τσιγάρα, αν είναι και περισσότερο. Ένα πακέτο είναι γύρω στα 1500 ευρώ το χρόνο. 1500 ευρώ με τα σημερινά δεδομένα νομίζω είναι ασφαλιστή, η χαμηλότερη ασφαλιστική εισφορά που μπορεί να δώσει για την ασφάλειά του κάποιος στο ταμείο του, και δεν τη δίνει και το καπνίζει. Το καπνίζει, το καίει αυτό το πράγμα. Και μάλιστα ίσως επειδή το καίει τάλερο. Εγώ θα σου το πω διαφορετικά. Αυτό είναι ουσιαστικά τρία μηνιάτικα, έτσι όπως έχουμε καταντήσει πια. Δηλαδή αυτό είναι τρεις μήνες μισθό, ναι, σε έναν ο οποίος δουλεύει. Τα δύο πακέτα την ημέρα κοντεύουμε τα 3.000 το χρόνο. Και βέβαια αν πάμε στα τρία πακέτα μιλάμε για 4.300 ευρώ το χρόνο. Μέση κατανάλωση τσιγάρων ημερήσια στην Ελλάδα, γιατί άλλοι καπνίζουν πολύ, άλλοι παραπάνω, είναι 23,2 τσιγάρα. Στην Κύπρο είναι 21,3. Πρώτοι είμαστε πάντα, είπαμε εμείς, μετά είναι η Κύπρος. Σουηδία είναι 12,6 και η Σλοβενία 12,2. Δηλαδή το μισό περίπου καπνίζουν αυτοί οι άνθρωποι από ό,τι καπνίζουμε στην Ελλάδα, και μάλιστα στην Ελλάδα της κρίσης. Θυμήθηκα πολύ παλιότερα, όταν κάπνιζα ακόμα, υπήρχε μία αυτή στην τηλεόραση, πάλι για το κάπνισμα,
Έδειχνε κάποιον ηθοποιό, δεν θυμάμαι πώς τον λένε, ο οποίος κάπνιζε από αυτά τα πουράκια. Και έδειχνε ότι παφ και δεκάρικο, λέγανε εκείνη την εποχή. Και στη συνέχεια ύστερα παφ και δεκάρικο, και μετά πήγαινε στην πρόνοια και έλεγε το επίδομα. Λοιπόν, κατά κάποιο τρόπο που συμβαίνει και πολλές φορές αυτό σήμερα, δηλαδή, ειλικρινά το έχω δει στο ιατρείο. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι πάρα πολλά παιδιά νέα, τις ειδικότητες της δικιάς μου, της ιατρικής παραπάνω, όχι νευρολογίας τόσο, δεν έχουν δουλειά. Η οικογενειακή κατάσταση όχι πάρα πολύ καλή, με βαριές με ψυχώσεις δηλαδή. Και όχι μόναχα φαγητό, θα λέγε κανείς, του λείπει, τσιγάρο. Ίσως σας είπα ότι πολλές φορές είμαι θυμωμένος, γιατί κατηγορώ τον εαυτό μου. Σε αυτούς τους ανθρώπους, σε αυτούς τους αρρώστους μου, θα έλεγα, τους δίνω μια δικαιολογία. Πολλοί από αυτούς έχουν το μόνο φύλλο, έχουν το τσιγάρο. Μια δικαιολογία τους δίνω, το να καπνίσουν. Βέβαια, από την άλλη πλευρά, να νιώθει άσχημα, να πάει στο γιατρό, γιατί δεν έχει να πληρώσει. Παρόλο που τους λέμε, άστο, δεν μου το χρωστάς. Ξέρουμε ότι δεν είναι. Αντί να νιώσει την υποχρέωση, να πει στο γιατρό, δεν έχω να σε πληρώσω, θα μπορούσε να ελαττώσει το τσιγάρο, αν μπορούσε. Γιατί όταν μιλάμε για 150 ευρώ το μήνα και θα πας στους 2 μήνες μια φορά στο γιατρό για του δώσεις ένα δεκάρικο που παίρνουμε τελευταία, δεν είναι, δηλαδή δεν αξίζει τον κόπο να υποχρεωθείς. Δεν αξίζει τον κόπο να υποχρεωθείς και να πεις το αυτό. Γιατί λέει το εξής, δεν έρχομαι γιατρέ, γιατί ντρέπομαι που δεν έχω να σε πληρώσω. Σας είπα, το δεχόμαστε. Το δέχομαι για αυτούς τους ανθρώπους, αλλά ένας άλλος που έχει κάποιες τέτοιες δυσκολίες μπορεί να μην έχει να πληρώσει το φροντιστήριο του παιδιού του, αλλά καπνίζει. Είναι τι προτεραιότητες. Αυτός είναι λάθος. Κοιτάξτε να δείτε, θεωρώ ότι είναι θέμα προτεραιοτήτων. Οι προτεραιότητες οι οποίες βάζουμε στη ζωή μας και φυσικά ενός κώδικα αξιών, τους οποίες θα πρέπει να έχουμε όλοι μας. Θεωρώ δηλαδή ότι ένα κομμάτι του τι συμβαίνει σήμερα έχει να κάνει ότι υπήρξε όντως ένα αλλοπρόσωπο πράγμα όσον αφορά στο κομμάτι, το αξιακό μας σύστημα δηλαδή. Με αποτέλεσμα συμβαίνει αυτό. Εγώ θα σας το θέσω λίγο διαφορετικά. Ναι. Κάποιος από τους, εσείς έχετε πολλά χρόνια στη... Κάποιος από τους κυρίους, τους σεβαστούς, τους μεγάλους δηλαδή σε ηλικία ανθρώπους. Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είναι όντως με τα άσπρα μαλλιά, δεν έχουν ένα διαφορετικό τρόπο προσέγγισης ή σεβασμού απέναντι στο έργο σας σε σχέση με τους πιο νέους. Δεν το ξέρω. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι εγώ προσωπικά το βλέπω. Βλέπω δηλαδή μια διαφορά. Η διαφορά λοιπόν έχει να κάνει τελικά λοιπόν με το σύστημα του αξιακού που υπήρχε. Και πολλές φορές λοιπόν όταν βρισκόμαστε πάνω σε τέτοια ζητήματα, τα οποία είναι και κοινωνικά, είναι πάρα πολύ δύσκολο λοιπόν να δώσεις μια απάντηση λοιπόν εύκολη. Θεωρώ δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή ζούμε όντως μια εποχή η οποία είναι του γρήγορου, του πρόχειρου, έτσι, του, πραγματικά του σκουπιδιού, το τάκ τάκ να τελειώνουμε, να φεύγουμε, να κάνουμε, και το οποίο και μια ισοπαίδωση των πάντων. Επομένως δηλαδή εγώ γιατί ρε να δώσω το γιατρό να τον πληρώσω, θα συνεχίσω να έχω το χούι μου, θα πίνω και τον καφέ μου, θα ανάβω και την τσιγάρα μου, θα πάρω και την αθλητική μου, θα παίξω και τον προπό μου, θα κάνω τα πάντα και μετά θα κάτσω να κατηγορήσω και το τι γίνεται. Ξέρετε, εδώ υπάρχει ένα θέμα. Λοιπόν, θα πρέπει λίγο να το αντιληφθούμε όλοι μαζί. Δεν είναι θέμα λοιπόν του πού είναι ή αν ο γιατρός θα σου πάρει ή δεν θα σου πάρει. Πιστεύω ότι πάρα πολύ περισσότερο λοιπόν δεν παίρνουν. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα όμως δεν λύνεται έτσι το ζήτημα. Θα πρέπει δηλαδή να αλλάξουμε τρόπο σκέψης. Έτσι, γιατί στο τέλος θα γίνει συζήτηση επί υγιών βάσεων και αντικειμενικά και ρεαλιστικά.
πρέπει να αντιμετωπιστούν ορισμένα πράγματα και όχι θεωρητικά μονάχα. Έτσι. Και στη θεωρία πολλοί είναι, πάρα πολλοί είναι καλοί στη θεωρία και να λέμε και να κάνουμε, όπως θα μας πούν και μερικοί από εμάς απόψε εδώ, ότι στη θεωρία είστε καλοί, ας πούμε, ότι, γιατί είδα κάποιον που σε μια συζήτηση που γινόταν για τον αντικαπνιστικό νόμο και λοιπά απαγορεύει και λέει, ε, παιδιά, για σταθείτε, λέει, αυτόν που είναι, έχει σύνδρομο στέρησης δεν τον υπολογίζετε. Εντάξει, έχει σύνδρομο στέρησης, πήγαινε κατά πολέμηση. Πολέμησε το σύνδρομο στέρησης, κοίταξε πώς θα το βολέψει. Δεν θα το βολέψουν οι άλλοι. Σε μάλιστα σε μια κατάσταση που, για την οποία εσύ έβαλες το χεράκι σου. Και την οποία φταίει εσύ. Να πούμε λίγο συμπερασματικά λοιπόν το τι λέμε εμείς σαν επιστημονική. Συμπερασματικά θα έλεγα ότι η ιατρική επιστήμη και όλη η επιστημονική κοινότητα κατέληξαν σε ένα συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει όργανο, αυτό που είπαμε νωρίτερα, και λειτουργία του ανθρωπίνου σώματος που να μην επηρεάζεται από το κάπνισμα. Και ακόμη ότι αποτελεί μια συνήθεια και βαρύ εθισμό επικίνδυνο και θανατηφόρο. Και όμως επιμένουμε πεισματικά. Εδώ σε αυτό το σημείο θέλω να σας πω τελικά, να πάρω και την άλλη πλευρά και να σας πω τι υποστηρίζουν οι καπνιστές. Γιατί πράγματι σε μερικά πράγματα έχουν δίκιο, σε κάποιες καταστάσεις έχουν δίκιο, όμως με το πρίσμα το δικό τους. Πώς βλέπουν την κατάσταση, αυτό που είπα νωρίτερα, ότι μερικά πράγματα συζητιώνται, αλλά πρέπει να σε μια ορθολογιστική βάση. Πάμε λοιπόν να δούμε τι λένε οι καπνιστές. Ο δεκάλογος, έχω μαζέψει γύρω στα 10 περίπου, ο δεκάλογος του καπνιστή. Πρώτον, λέει ο καπνιστής, χωρίς τις ειδονικές εισπνοές και εκπνοές του καπνού, εγώ, πώς θα απολαμβάνω το καφέ και το ποτό μου. Το λένε συνέχεια. Αυτό θα πάω να πιω ένα καφέ, θα πιω το ποτό λίγο σε ένα μπαράκι, δεν θα έχω το τσιγάρο δίπλα μου. Πώς θα διασκεδάζω και θα χαίρομαι. Δηλαδή, νοείται να γλεντάω και να μην έχω, να μην καπνίζω. Το ίδιο και όταν στεναχωριέμαι και όταν λυπάμαι. Είμαι στεναχωρημένος, λυπάμαι, θέλω να καπνίσω. Πώς θα λέω καλημέρα και θα πλησιάζω άτομα στον κόσμο μέσα. Πράγματι είναι ένα εργαλείο που σε κάνει εύκολο να κάνεις σχέση. Ζητάς φωτιά, κερνάς τσιγάρο, έτσι, και κάνεις επαφή με το διπλανό σου. Ναι, γιατί δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά. Υπάρχουν τρόποι διαφορετικοί και μπορούν να γίνουν. Πώς θα φλερτάρω, λέει, και τι θα κάνω μετά το σεξ. Υπάρχει μια συνήθεια αυτή, το θα φλερτάρω, θα έχω το τσιγάρο, θα κεράσω τσιγάρο, θα ανάψω τη φωτιά κλπ. Και μετά το σεξ, πρέπει να καπνίσω, ας πούμε. Τώρα, μετά, και μετά πας και παραπονήσεις στον γιατρό, στον ανδρολόγο και του λες, ξέρεις, εγώ αδυναμία, το τσιγάρο σα κατέβει αυτή την ιστορία. Πώς θα αντιμετωπίζω τα επαγγελματικά μου άγχη, σαν αυτό που στα στεναχωριέμαι ή θα λυπάμαι, έχω προβλήματα στη δουλειά μου, θέλω ένα τσιγάρο για να ξεσπάσω. Πώς θα παλεύω το οικονομικό μου πρόβλημα. Όχι μόνο δεν το παλεύεις, το δημιουργείς και περισσότερο, όπως είπα νωρίτερα. Πώς θα βολέψω τα χέρια μου και τις αμηχανίες μου. Πράγματι είναι ένα εργαλείο, πάλι θα ξαναπώ, που το έχεις στα χέρια σου και δεν κάθεσαι αμήχανος, γιατί δεν ξέρεις να πολεμήσεις την αμηχανία σου, θα πω εγώ. Εδώ υπάρχει το κουμπολόι, θα σας πω. Αν ξέρεις να πολεμήσεις την αμηχανία σου, άλλο, λοιπόν, δεν σου φταίνουν τα χέρια σου. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, πώς θα ονειροπολώ χωρίς τα δαχτυλίδια του καπνού, έτσι. Και τελευταίο, αυτό που λένε πολλοί, δεν κόβεται εύκολα το καπνίσμα. Σωστά. Εδώ τώρα, τα έλεγα, θα το συζητήσουμε στη συνέχεια λιγάκι, αν κόβεται ή δεν κόβεται. Νωρίτερα όμως θα πήγαινα, παρόλα αυτά, παρόλη την ενημερώση, παρόλο που αυτά λέγονται, παρόλο που οι γονείς καπνιστές λένε στα παιδιά τους μην καπνίσετε, οι νέοι τελικά πάνε στο καπνίσμα. Γιατί συμβαίνει. Γιατί πάνε αυτοί οι νέοι στο κάπνισμα. Λίγο τη διαφάνεια να δούμε. Πρώτο, κάποιοι θέλουν να πιστεύουν ότι δεν θα τους πειράξει ή θέλουν να δείξουν ότι δεν φοβούνται. Ο νέος τα έχει αυτά. Είναι ατρόμητος δηλαδή. Ο νέος σε αυτές τις σκέψεις πάει εύκολα.
Δεμένα δεν θα με πειράξει, ή αν δείξω ότι αν καπνίσω, αν δεν καπνίσω, θα πούνε ότι φοβάμαι, δεν θέλω να δείξω ότι φοβάμαι και κάτι τέτοιο. Ότι είναι μέσα σε εισαγωγικά και μια μανιά, ναι, θα πούμε. Ναι. Κάποια άλλα παιδιά, γιατί θέλουν να μιμηθούν τους γονείς ή τα μεγαλύτερα αδέρφια ή από περιέργεια. Εγώ θα σας πω, θυμάμαι πάρα πολύ καλά, καπνίζω ο πατέρας μου και Τετάρτη Δημοτικού είχα κάνει με ένα χαρτί από το τετράδιό μου αυτό και το βάλα φωτιά, έτσι. Και το, το ίδιο ο πατέρας μου, βέβαια, θυμάμαι αν έφαγα και χαστούκι και την εποχή. Έτσι. Αλλά βέβαια και εκείνος κάπνιζε. Λοιπόν, τρίτο. Υπάρχουν κάποιοι νέοι που δεν θέλουν να δεχτούν συμβουλές. Ότι εγώ, γιατί νιώθουν ότι είναι μικροί αν πάρουν συμβουλές. Εγώ μεγάλωσα, δεν θέλω να με συμβουλεύετε. Οπότε αυτού του νέου, αν του πεις μην καπνίζεις, θα κάνει το αντίθετο. Και όχι μονάχα για το κάπνισμα και για πολλά άλλα θέματα που αφορούν την ηλικία των παιδιών αυτών και αφορούν τις σχέσεις μας και αφορούν, θα έλεγα, και τις αυτά που πρέπει να μάθουν κάποιοι γονείς και να ανάλογα να φέρονται στα παιδιά τους. Τέταρτον, θέλει κάποιος να μπει σε μια παρέα που καπνίζουν. Εάν δεν καπνίσει, δεν μπορεί να μπει στην παρέα αυτή. Άρα λοιπόν θα παρασυρθεί και θα καπνίσει παρά τα πιστεύω του, παρά όλα αυτά. Και κάποιοι θεωρούν ότι η εικόνα του καπνιστή τους μεγαλώνει, τους αλλάζει το στυλ, τους κάνει πιο ελκυστικούς και τους κάνει πιο μάγκες. Αυτό που είπα, μπράβο, να ακριβώς πούμε την εμαγκιά. Ναι, αυτή νομίζω είναι ότι αξίζει να πούμε την εμαγκιά, γιατί είναι παρεξηγημένη και αυτή η εμαγκιά. Άλλο είναι αυτή η μαγιά, ποια είναι η μαγιά και θα το δούμε, και άλλο είναι τι εννοούν πολλοί νέοι ή πολλοί οι οποίοι σε σπρώχνουν λέγοντας ότι πρέπει να κάνεις αυτά για να είσαι μάγκας και δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Πάμε να δούμε λοιπόν τη μαγιά στους νέους. Μάγκας είναι αυτός που λέει όχι στο κάπνισμα, όχι στα ναρκωτικά, όχι στο ποτό, όχι στην επικίνδυνη οδήγηση, όχι στο bullying. Μάγκας επίσης είναι αυτός που λέει ναι στην ειλικρινή φιλία, ναι στην αγάπη, στη χαρά και στο παιχνίδι, ναι στην καλοσύνη, στην πρόοδο και την ευημερία. Τελικά, ναι στην υγεία και στην ίδια τη ζωή. Εάν δηλαδή θέλω να δείξω ότι είμαι μάγκας και κάνω σούζα με τη μηχανή και σκοτωθώ, πάει η ζωή μου. Και φυσικά για μαγκιά πλέον δεν το συζητάμε. Είμαι ένα ανάπηρος και το πληρώνω μια ζωή. Αυτή είναι η ιστορία δυστυχώς. Το θέμα είναι πόσο θα μπορέσουμε και πώς μπορούμε να πλησιάσουμε τους νέους μας και να τους δώσουμε να καταλάβουν αυτές τις αλήθειες. Να καταλάβουν δηλαδή το τι γίνεται. Είναι πολύ δύσκολο γιατί σίγουρα υπάρχει μια αντιδραστικότητα και μια ιστορία. Και φυσικά θα σας πω αυτό που είπατε εσείς νωρίτερα. Πώς θα πει ένας γονιός ο οποίος καπνίζει στο παιδί του μην καπνίζεις και να είναι πιστευτός. Είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Θέλετε κάτι. Σας είπα νωρίτερα ότι έκανα τσιγάρο. Βλέπω τον πατέρα μου καπνίσει. Βέβαια εκείνα τα χρόνια η επικινδυνότητα του τσιγάρου δεν ήταν αυτή που ξέρουν. Και δεν τη γνωρίζανε, ακριβώς. Δεν το συζητούσα. Και μάλιστα όταν κάπνιζα εγώ, δεν συζητούσαμε καν το παθητικό κάπνισμα. Δεν υπήρχε, δεν ξέρω. Κάπνιζα μέσα στο αυτοκίνητο, αυτό που κατακρίνω σήμερα, και του λέω το γονιό που τον βλέπω μέσα στο αυτοκίνητο που καπνίζει και είναι το μωρό του δίπλα, λέω ότι είναι για πυροβόλημα. Το έκανα εγώ για αυτό, σαν δεν τα βάζαμε τον εαυτό μου. Αλλά σε εκείνη την εποχή το παθητικό λέγαμε, δεν το ξέραμε το παθητικό. Και φυσικά που και ο πατέρας μου δεν το ήξερε στη φάση εκείνη εκεί. Απλά έλεγε το εξής, ότι δεν πρέπει να καπνίσω 12 χρονών, 10-12 χρονών, καπνίσω μετά τα 18. Και όταν πήγαινες φαντάρος τότε σε εκείνη την εποχή, ήταν ο πρώτος που σου δίνει το τσιγάρο, ήταν ο πατέρας σου. Αυτά γινόντουσαν εκείνη την εποχή. Λοιπόν, από την άλλη πλευρά τώρα, σήμερα φτάνουμε και λένε στα παιδιά να μην καπνίσουν, να μην κάνουν, να μοιράνουν. Παρ' όλα αυτά οι γονείς καπνίζουν. Και τι γίνεται. Εκεί που είναι το πρόβλημα είναι ότι είπατε να ενημερώσουμε τα παιδιά και να τα πείσουμε. Για να τα πείσεις πρέπει να είσαι πιστικός. Δεν μπορεί
να λες το παιδί μην καπνίζεις και εσύ να καπνίζεις, άσχετα αν μες στο σπίτι, άσχετα πας στην κουζίνα και βάζεις το, τον εξαεριστήρα. Ναι. Δεν μπορείς να πείσεις το παιδί σε αυτή την ιστορία. Υπάρχει και κάτι ακόμη. Το ίδιο το παιδί λέει στους γονείς, δεν θέλω να καπνίζεις. Γιατί δεν κόβεις το κάπνισμα, μαμά ή μπαμπά. Και ξέρετε τι, πολλές φορές ποια είναι η απάντηση. Δεν θα μου πεις εσύ τι θα κάνω. Αυτή είναι η απάντηση. Είναι φοβισμένη η απάντηση. Είναι η απάντηση, για εκείνη την ώρα δεν ξέρει τι να πει αυτός ο γονιός. Νιώθει την αδυναμία του, νιώθει το λάθος που κάνει, αλλά δεν θέλει να το δεχθεί. Και τη στιγμή που δεν θέλει να το δεχθεί, κοιτάει να αντιδράσει σε αυτή την κίνηση επάνω και λέει χαζομάρα. Διότι τι να πεις το παιδί, ότι πεις δεν θα μου πεις εσύ τι θα κάνω. Προσπαθείς να πεις το παιδί σε κάτι και θα μου πεις εσύ, δεν θα μου πεις εσύ τι θα κάνω. Πώς θα συζητήσεις με το παιδί. Και μετά θα γυρίσεις και θα του πεις, ξέρεις, θα του δώσεις συμβουλές, αυτή η συμβουλή και θα χάσεις όλες τις προσπάθειες που θα κάνεις για οποιαδήποτε θέματα προσπαθείς να συμβουλεύεις το παιδί σου. Τελικά, πρέπει να κοπεί λοιπόν το κάπνισμα. Ποια είναι τα ωφέλη λοιπόν με όλα αυτά τα πράγματα. Οι μελέτες και ειδικά οι καρδιολογικές οι δικές σας. Έχω διαφανία, πάμε να τη δούμε. Με τη διακοπή του καπνίσματος σε 20 λεπτά, σε 20 λεπτά που δεν καπνίζω, επανέρχονται η σφιγμή και η θερμοκρασία των χεριών ποδιών στο φυσιολογικό. Δηλαδή, με ένα τσιγάρο που θα καπνίσω, αυξάνονται η σφιγμή μου, αυξάνεται η θερμοκρασία των χεριών και των ποδιών. Λοιπόν, στα 20 λεπτά επανέρχονται σφιγμοί. Σε 8 ώρες το οξυγόνο ανεβαίνει και το διοξίδιο πέφτει στα φυσιολογικά όρια. Δηλαδή, έχω μονοξίδιο του άνθρακα, έχω στο πνευμόνι μου για 8 ώρες μετά από ένα τσιγάρο. Σε 24 ώρες μειώνεται η πιθανότητα καρδιακής προσβολής. Σε 48 ώρες καλυτερεύει η γεύση και η όσφρηση. Σε 72 ώρες γίνεται καλύτερη η αναπνοή. Και σε 3 μήνες βελτιώνεται η κυκλοφορία του αίματος και το περπάτημα γίνεται καλύτερο. Δηλαδή μπορεί να περπατήσει καλύτερα. Σε 9 μήνες, προσέξτε, σταματάει ο βήχας. Αυτός ο βήχας, που λέμε ο τσιγαρόβήχας, και πολλοί του λένε και μπουντρομίσιο. Ναι. Λοιπόν, επίσης, ένας πρόωρος θάνατος αποφεύγεται με κάθε 2 καπνιστές που κόβουν το κάπνισμα. 50% μειώνεται ο κίνδυνος για καρδιοαγγειακά σε ένα χρόνο διακοπής του τσιγάρου. Δηλαδή, έχω 50% πιθανότητες να πάθω πρόβλημα, να πάθω έμφραγμα ή να πάθω εγκεφαλικό επεισόδιο καπνίζοντας. Στα 5 χρόνια, εδώ κοιτάξτε λιγάκι, μειώνεται ο κίνδυνος καρκίνου στον πνεύμοντα κατά 50% και σε 10 χρόνια μειώνεται ο κίνδυνος καρκίνου και των άλλων οργάνων του σώματος. Νομίζω ότι αυτά τα στοιχεία είναι αρκετά για να ένα συζητητής αντικειμενικός, λογικός, κάτσει και τα δει, νομίζω είναι αρκετά για να πιστεί ότι θα πρέπει να το κόψει, να κόψει το τσιγάρο. Για να δούμε λοιπόν και τι λέει ο δεκάλογος τώρα του μη καπνιστή. Είπαμε νωρίτερα, δείξαμε τον κατάλογο καπνιστού, να δούμε και τι λέει ο μη καπνιστής. Και λέει, χωρίς τις ειδονικές εκπνοές του καπνού, αυτό που είπαμε νωρίτερα, εγώ έχω λιγότερο άγχος. Το αυτό ανεβάζει το, η νικοτίνη ανεβάζει το άγχος και διεγείρει την. Έχω καλύτερη διάθεση. Είμαι χωρίς δυσοσμίες στόματος, ρούχων, σπιτιού. Έχεις τον νεαρό που δίνεται, παρφουμαρίζεται όπως λέμε, θα φτιάξει να βάλει τις κολόνιες του, να βάλει τα αυτά του για να πάει στο ραντεβού του. Έτσι, απ' την άλλη μεριά βρωμάει το στόμα του, το ρούχο του, έτσι, από τον καπνό. Έχω καλύτερη ερωτική ζωή, αυτό να το προσέξουν κάποιοι που έχουν προβλήματα και νομίζουν ότι με το τσιγάρο κάπως θα βολέψουν μια κατάσταση. Όχι. Αναπνέει το δέρμα μου καλύτερα και είναι πιο λαμπερά τα μαλλιά μου. Έχω λιγότερα κρυολογήματα, γρίπες, ξερόβυχα. Το χειμώνα που πέρασε κόλλησα γρίπη εγώ, αυτή την γρίπη που κυκλοφορούσε, κόλλησε και η γυναίκα. Εγώ
Έκανα μια εβδομάδα να συνέλθω από τη γρήπη. Παρόλο που σας είπα, έχω 17 χρόνια ακόμα το σίγαρο και η γυναίκα μου έκανε 2 μέρες. Λοιπόν, έχω λιγότερα κρυολογήματα, γρήπες, ξερόβυχα. Απολαμβάνω τη γεύση στο φαγητό γιατί χάνεται η γεύση. Υυξημένες είναι οι πιθανότητες γονιμότητος. Δεν έχω, έχω λιγότερα προβλήματα γονιμότητος. Έχω κέρδος στην τσέπη μου. Τα είπαμε προηγουμένως. Και ένα πολύ καλό στο τέλος, θα γιορτάσω περισσότερα γενέθλια. Ή θα δω περισσότερα εγγόνια. Τελικά αυτό το κάπνισμα κόβεται και πώς? Δηλαδή αν κόβεται το τσιγάρο, μία εμπειρία την οποία έχω, αυτό που είπα εγώ το κόψα, δεν το συζητάω, κόβεται. Να πω όμως ότι πριν αποφασίσω, πριν την τελευταία φορά που το κόψα, νωρίτερα είχα επιχειρήσει αρκετές φορές να το κόψω. Αν συγκρίνω τις προσπάθειες τις προηγούμενες με την τελευταία, καμία σχέση. Δηλαδή δεν υπήρχε το πιστεύω και η απόφαση ότι πρέπει να κοπεί. Σε αυτήν εδώ την τελευταία περίπτωση ήτανε κόβεται το τσιγάρο και τελειώνουμε. Δηλαδή πίστηκε ο εαυτός μου ότι πρέπει τελειώσει. Χωρίς καμία ανοχή και χωρίς καμία έκπτωση πρέπει να κοπεί. Θα ρωτήσω εσάς, σαν καρδιολόγο, κατ' επανάληψη, όταν λέτε ο άλλος έχει πρόβλημα η καρδιά σου. Έχετε κύριε, κάνατε ένα έμφραγμα. Το πρώτο πρέπει να κόψω, καπνίζεται, καπνίζω, πρέπει να κόψω το τσιγάρο. Κόβεται αμέσως. Άσχετα αν τα αρχίσει μετά, από μένα 2 χρόνια. Όμως εκεί κόβεται. Πού είναι αυτή η δυσκολία και ο εθισμός και το... Αλλά ας πούμε ότι υπάρχει. Εάν αποφασίσεις να το κόψεις, θα κάνεις την προσπάθεια αυτή. Να φύγεις και από τον εθισμό. Όχι, δεν μπορώ να φύγω από τον εθισμό. Το δεν μπορώ, δεν είναι τίποτα. Το δεν μπορώ, σκόβει τον δρόμο. Το, όπου υπάρχει ένα δεν μπορώ, είναι κλειστή η πόρτα. Αν λοιπόν σκεφτεί κάποιος, τι μου προσφέρει το τσιγάρο? Είναι στα αλήθεια απόλαυση? Είναι απαραίτητο να βάζω όλα αυτά τα πράγματα στο στόμα μου και να ρουφάω καπνούς? Δεν προσφέρει. Η αλήθεια είναι ότι δεν προσφέρει τίποτα. Έχει πολλά μειονεκτήματα και βασικά μια σκλαβιά. Σκλαβιά θα τρέχω στις 3 η ώρα τη νύχτα, μου τελείωσαν τα τσιγάρα, πάω να βρω τσιγάρα. Μόνο αυτό, τη φίλη τσαχλαμάρα δηλαδή που θα κάνω. Το μόνο πλεονέκτημα είναι η μίμηση, το κοινωνικό πρότυπο και η υποτιθέμενη, αυτό που είπα νωρίτερα, μαγκιά. Απέναντίας, η ζωή είναι πολύ καλύτερη και πολύ ωραία χωρίς τσιγάρο, λένε και το λένε και οι πρώην καπνιστές. Όπως εσείς. Όμως, να πάμε λίγο σε χιούμορ. Έτσι δεν κόβεται το τσιγάρο? Ουφ, δεν πάει άλλο, θα το κόψω το τσιγάρο. Στα 2. Έτσι δεν κόβεται. Ποιος είπε ότι το τσιγάρο σκοτώνει? Είμαι 48 ετών και ακόμα αισθάνομαι μια χαρά. Έτσι, αν πάρετε αυτή την όψη και πείτε ότι είναι υγιήστατη, έτσι δεν κόβεται. Το άλλο, ύστερα απολαμβάνουμε το τσιγάρο μαζί με το παιδί μας, καθόμαστε στον καναπέ, βλέπουμε τηλεόραση, καπνίζουμε, καπνίζει και αυτό μαζί. Και μια γελιογραφία, καπνίζεται άνετα, το κάπνισμα αδυνατίζει και αναπάβει. Έχει το φερέτρο μου. Ακριβώς. Μια που... Και για όλα αυτά ήρθε λοιπόν... Βγήκε ο αντικαπνιστικός νόμος. Αυτός ο αντικαπνιστικός νόμος αυτή τη στιγμή, κύριε Ταρατσίδη, τι γίνεται με αυτόν τον αντικαπνιστικό νόμο? Γιατί θεωρώ ότι δυστυχώς φταίμε και εμείς βέβαια. Πρώτα η ιατρική κοινότητα, όπου πιστεύω ότι δεν το στηρίξαμε όπως θα έπρεπε. Όταν εννοώ δεν το στηρίξαμε όπως θα έπρεπε, θεωρώ ότι θα έπρεπε να είμαστε πολύ πιο επιθετικοί, πολύ πιο πιστικοί πάνω σε αυτό. Βεβαίως, επειδή αυτή τη στιγμή ξέρω ότι μας παρακολουθούν αρκετοί και σήμερα μάλιστα είχα την ευκαιρία να δω μια πρωτοβουλία που ανέλαβε ο Δήμος Κοζάνης και με μια συζήτηση για την εφαρμογή αυτή του αντικαπνιστικού νόμου. Θεωρώ ότι είναι μια από τις πολύ θετικές πρωτοβουλίες που πήρε ο Δήμος και ο Δήμαρχος και μακάρι λοιπόν αυτό το πράγμα με συζήτηση και με μια πειθό μπορέσουμε να το προχωρήσουμε
ενός στην πόλη μας, λοιπόν, και όντως να την κάνουμε μια πόλη πιο υγιή, έτσι, μόνο με αυτό το πράγμα, χωρίς να ψάχνουμε να βρούμε άλλα πράγματα. Θα μου πει λοιπόν, σήμερα το άκουσα κιόλας, λέει, μα πώς λέει θα το πείτε εσείς όταν η ηγεσία του Υπουργείου σας καπνίζει και μάλιστα καπνίζει μέσα σε δημόσιους χώρους. Εδώ υπάρχει όντως ένα πράγμα το οποίο είναι παράδοξο. Βεβαίως, η αλήθεια είναι ότι όλοι έχουμε κάποια ελαττώματα, αλλά η αλήθεια είναι ότι γινόμαστε λιγότερο πιστικοί όταν τελικά δεν μπορούμε εμείς οι ίδιοι να εφαρμόσουμε λοιπόν αυτούς τους νόμους. Ή αν πάμε σε κάποια ιδρύματα νοσηλευτικά, και εδώ θα πρέπει να πούμε εξαιρούνται οι ψυχιατρικές κλινικές, γιατί αυτό δεν το ξέρει περισσότερος κόσμος, ότι είναι το μοναδικό μέρος όπου δεν απαγορεύεται το κάπνισμα. Έτσι δεν είναι, κύριε Ταρατσίδη? Οι ψυχιατρικές κλινικές εξαιρούνται του νόμου. Ενώ σε όλους τους υπόλοιπους υγειονομικούς χώρους, λοιπόν, αυτό το πράγμα πρέπει να επιβληθεί. Δεν πρέπει να καπνίζει κανένας. Και βλέπουμε λοιπόν να μπαίνει μέσα στο ιατρείο άλλος και να είναι με το τασάκι, με το τσιγάρο ο γιατρός. Είναι μια κατάσταση η οποία πραγματικά είναι θλιβερή, θα έλεγα. Ξέρω, Άννα, μένα μου έτυχε παλιότερα. Εσείς οι γιατροί, τι λέτε για τον στην Προεδρία του Συλλόγου όταν ήμουν εγώ, πιστεύω να το κάνω και σε εσάς τώρα. Τι δουλειά έχει ο Ιατρικός Σύλλογος με τον αντικαπνιστικό νόμο? Η εισήγηση δική μας θα είναι ότι ξέρετε το τσιγάρο κάνει ζημιά. Και σε αυτόν που καπνίζει, το λιγότερο, αλλά και σε αυτόν, κυρίως σε αυτόν που δεν καπνίζει και δεν φταίει σε τίποτα. Είναι επιλογή, εγώ θα πάω και για αυτούς ακόμα που καπνίζουν. Θέλει να καπνίσει, είναι επιλογή του. Μπορεί να καπνίσει, είναι επιλογή αν θα καπνίσει ή όχι του καθενός. Δημοκρατικότατα. Δεν είναι όμως επιλογή του αν θα καπνίσω εγώ το δικό του καπνό και δεν μπορεί να μου το επιβάλλει. Υπάρχουν όρια λοιπόν, μέχρι εδώ μπορεί να κάνει αυτό που κάνει, δεν μπορεί όμως να το επιβάλλει και σε μένα αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να μου το επιβάλλει. Θα έλεγα το εξής, ο γονιός, αν βρωμάει κάτι μες στο σπίτι, έτσι, κοιτάζει και ανοίγει τα παράθυρα, ανοίγει τα αυτά, να μην δυσκολευτεί το παιδί του, συμφωνεί. Ακόμα και αν θέλει να αεριστεί, δεν αερίζεται για να μην μυρίσει το παιδί. Τον καπνό δεν τον κατεβάζει εκεί? Τον καπνό δεν τον φορτώνει στο παιδί του, που τελικά ξέρει ότι θα γίνει ζημιά. Αλλά έχει αυτό το θράσος, λέει, δεν θα το πειράξει. Δεν θα το πειράξει. Δυστυχώς πάμε έτσι. Πάμε λοιπόν να δούμε. Έχω κάτι. Να δούμε λίγο την εικόνα. Μια παραστατική εικόνα. Εάν καπνίζετε κοντά στο παιδί σας, θα καταφέρετε το παιδί να καπνίσει 105 πακέτα μέχρι τα 5 του χρόνια. Ένα παιδάκι 5 χρονών να έχει καπνίσει 105 και δείχνει τα παραστατικά του αυτό. Το 85% του καπνού του τσιγάρου πηγαίνει στον αέρα. Από εκεί που πάει? Πάει σε αυτό το παιδάκι με αυτό το ροζ το πνευμόνι και το κάνει μαύρο σαν το διπλανό. Σε αυτό το σημείο έχω ένα μικρό βίντεο. Είναι από την Κύπρο. Η εταιρεία εκεί καταπολέμηση του καπνίσματος είπε ένα πάρα πολύ ωραίο και δεν θα ήταν άσχημο να το δούμε λιγάκι, παρόλο που πέρασε η ώρα, αλλά αξίζει. Okay. Να δούμε λίγο το βίντεο. Για το παθητικό κάπνισμα είναι και κυρίως για τα παιδιά, πόσο επηρεάζει τα παιδιά. Κάπνισμα, ναι. Για να δούμε, έχουμε ένα μικρό... Χρήστο, μπορούμε να δούμε λίγο το βίντεο? Ναι, ναι, θα δούμε λίγο τεχνικά. Αν υπάρχει τρόπος. Εδώ μέχρι που να παίξει το βίντεο, να πούμε και 2-3 χρηστικά, τα οποία έχουν να κάνουν με ότι αυτή τη στιγμή, βάσει της καινούργιας διάταξης, οι οποίες υπάρχει, απαγορεύεται το κάπνισμα μέσα και στο αυτοκίνητο το ιδιωτικό. Χρήστο, αν μπορέσεις να με συγχωρείς, αν μπορέσεις να βάλει το βίντεο, να το βάλει εντάξει, εμείς συζητάμε. Και... απαγορεύεται το κάπνισμα μέσα σε ιδιωτικό αυτοκίνητο αν το παιδάκι είναι ανήλικο κάτω των 12 ετών. Αυτό το λέω στους τηλεθεατές να τους ενημερώσω, γιατί μπορεί κάποια στιγμή να τους σταματήσει η τροχέα και να φάνε μια κλίση, η οποία είναι μάλιστα και αφαίρεση διπλώματος από ό,τι έμαθα σήμερα. We'll be right back.
τα παιδιά είναι το πολύτιμότερο πράγμα στη ζωή μας. Είναι το παρόν και το μέλλον μας. Ζούνε για μας που τα αγαπάμε, που τα ξέρουμε πραγματικά. Μας εμπιστεύονται και μας έχουν σαν πρότυπο. Αυτό που ζητούν ως αντάλλαγμα από εμάς είναι να τα μεγαλώνουμε μακριά από οτιδήποτε θα μπορούσε να τους προκαλέσει κακό και να βλάψει την υγεία τους. Τι είναι το παθητικό κάπνισμα? Είναι ο καπνός που προέρχεται από το ίδιο το τσιγάρο, αλλά και ο καπνός που εκπνέει ένας καπνιστής. 4.000 τοξικές ουσίες που περιέχει ο καπνός μπορούν να βλάψουν τα παιδιά σας. Ανάμεσά τους υπάρχουν και 60 τουλάχιστον ουσίες που αποδεδειγμένα είναι καρκινογόνες. Καμιά ποσότητα καπνού δεν είναι ασφαλής για το παιδί και το έμβριο. Ακόμα και η ελάχιστη έκθεση βλάπτει το παιδί σας. Οι επιπτώσεις μπορεί να είναι άμεσες, αλλά μπορεί να επηρεάσουν την υγεία του παιδιού σας χρόνια αργότερα. Οι περισσότεροι από εμάς ξέρουμε ότι το παθητικό κάπνισμα μπορεί να επιδεινώσει το άσθμα από το οποίο πάσχει ένα παιδί. Σχεδόν όλοι μας γνωρίζουμε ότι η έκθεση του παιδιού στο καπνό μπορεί μακροπρόθεσμα να του προκαλέσει καρκίνο. Ελάχιστοι όμως από εμάς γνωρίζουν ότι το παθητικό κάπνισμα μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο ευνίδιου βρεφικού θανάτου, που ευνίδιος βρεφικός θάνατος είναι μια τραγική κατάσταση που μπορεί να συμβεί σε οικογένειες που έχουν παιδιά μικρότερα του ενός έτους. Η οτίτιδα είναι ένα νόσημα το οποίο δεν ταλαιπωρεί ιδιαίτερα τα παιδιά μας, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να μεγαλώσει ένα παιδί και να μην περάσει τουλάχιστον μια φορά οτίτιδα. Πρέπει να ξέρουμε ότι τα παιδιά που εκτίθενται στο παθητικό κάπνισμα έχουν πολύ μεγαλύτερη πιθανότητα να παρουσιάσουν υποτροπιάζουσες οτίτιδες. Δυστυχώς, η έκθεση του παιδιού στο παθητικό κάπνισμα μπορεί να προκαλέσει διαταραχές στη συμπεριφορά του. Γι' αυτό λοιπόν, για όλα αυτά τα προβλήματα που έχουμε αναφέρει, είναι ευθύνη όλων μας να προστατεύσουμε τα παιδιά μας από την έκθεσή τους στο παθητικό κάπνισμα. Τόσο αυτοί που καπνίζουν, αλλά και αυτοί που δεν καπνίζουν. Οι γονείς πρέπει να γνωρίζουν ότι το κάπνισμα είναι ιδιαίτερα τοξικό για τα παιδιά τους. Είτε ήδη καπνίζουν, είτε βρίσκονται κάπου όπου υπάρχει καπνό στο περιβάλλον. Δηλαδή, τα παιδιά υποβάλλονται σε παθητικό κάπνισμα, αυτό είναι ιδιαίτερα τοξικό. Πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς ότι ένα παιδί το οποίο υποβάλλεται σε παθητικό κάπνισμα λόγω του ότι, για παράδειγμα, οι γονείς του, ο πατέρας του ή η μητέρα του κάπνιζαν ή κάποιος άλλος από το περιβάλλον, μπορούμε να το αναγνωρίσουμε. Δηλαδή, είναι δυνατόν στο αίμα ή στα ούρα του παιδιού να αναγνωριστούν οι ουσίες, οι τοξικές, νοσηρές, βλαβερές ουσίες για τον οργανισμό του παιδιού μπορούν να αναγνωριστούν και να μετρηθούν στο αίμα ή στα ούρα. Οι τοξικές επιδράσεις στον οργανισμό του παιδιού είναι πάρα πολλές. Μπορεί να είναι άμεσες, όπως για παράδειγμα βροχίτιδα, άσθμα, προβλήματα στους πνεύμονες, αλλά μπορεί να έχουν και μακροχρόνιες, πολύ αρνητικές επιδράσεις, όπως για παράδειγμα η πρόκληση καρκίνου. Γι' αυτό τον λόγο, το καλύτερο δώρο που μπορούν να κάνουν οι γονείς στο παιδί τους είναι ήδη να σταματήσουν το κάπνισμα, θα το προστατεύσουν τόσο στην παιδική του ηλικία, αλλά όσο και όταν θα μεγαλώσει, θα το προστατεύσουν από πολύ σοβαρές ασθένειες όπως είναι ο καρκίνος και οι καρδιοπάθειες. Δεν πρέπει να καπνίζουν στο σπίτι, ούτε αυτοί ούτε άλλοι. Δεν πρέπει να έχουν την ψευδέστηση ότι όταν καπνίζουν δίπλα από ένα ανοιχτό παράθυρο, ότι προστατεύουν το παιδί τους. Αντίθετα, μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να μην φαίνεται ο καπνός, αλλά οι τοξικές ουσίες που παράγονται λόγω του καπνίσματος να υπάρχουν στο περιβάλλον και να είναι τοξικές για το παιδί. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να προσθέσουμε το γεγονός ότι έρευνες έχουν δείξει ότι παιδιά των οποίων οι γονείς καπνίζουν έχουν πολύ περισσότερες πιθανότητες και τα ίδια να γίνουν καπνιστές. Άρα το συμπέρασμα είναι ξεκάθαρο. Πρέπει οι γονείς να μην καπνίζουν και έτσι βοηθούν τα παιδιά τα ίδια να μην γίνουν καπνιστές. Μην δηλητηριάζετε με καπνό τον αέρα που αναπνέω.
Να θυμάστε ότι δεν υπάρχει ασφαλής έκθεση του παιδιού και του εμβρίου στον καπνό που εσείς ή και οι άλλοι καπνίζουν στο σπίτι, στο αυτοκίνητο ή και αλλού. Γι' αυτό απομακρύνετε αμέσως τα παιδιά από χώρους με καπνίζοντες. Έγκυες, προφυλάξτε το έμβριο, το πιο πολύτιμο θησαυρό σας. Ενδιαφέρον το βίντεο από, παραστατικό. Ναι, από τους αδερφούς μας τους Κύπριους. Λοιπόν, τι θα συνιστούσετε μια που και η ώρα μας πέρασε πάρα πολύ στους τηλεθεατές μας? Πρέπει αυτό, ήθελα να πω το εξής, ότι αυτό που είπαμε πόσο εύκολα κόβεται ή όχι. Εάν κάποιος πείσει τον εαυτό του ότι πρέπει να πάει εκεί, από εκεί και πέρα ο δρόμος ανοίγει. Από εκεί και πέρα γίνονται όλα εύκολα, αυτό είναι σίγουρο. Και υπάρχει και η ιατρική βοήθεια, την οποία μπορούν να ζητήσουν. Ιατρία, ναι. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Ακόμα και αντικαπνιστικά ιατρία υπάρχουν σε νοσοκομεία που μπορεί κάποιος να απευθυνθεί. Αν όμως δεν πείσει τον εαυτό του ότι πρέπει να τελειώνω με αυτή την ιστορία, δεν μπορεί να καταφέρει τίποτα όσο και να θελήσει να βοηθηθεί. Πρώτα είναι να πείσει τον εαυτό του. Εάν πείσει τον εαυτό του, ο δρόμος έχει ανοίξει πλέον και είναι θέμα λίγου χρόνου για να τα καταφέρει. Θα έλεγα σε κάποιον που καπνίζει να δώσει ένα τέλος. Είναι μία από τις λίγες προσπάθειες που έχει μονάχα όφελος. Ξέρετε, υπάρχει ένας κανόνας στην κοινωνία, δίνεις και παίρνεις. Εδώ το μόνο που, δηλαδή στην προσπάθεια που θα κάνεις, έχεις μόνο όφελος, δεν χάνεις τίποτα άλλο. Έχεις καθαρά όφελος. Αυτό και μόνο πρέπει να σε κάνει να πείσεις τον εαυτό σου ότι πρέπει να τελειώνεις και να μπεις σε αυτόν τον δρόμο που τελικά θα σου δώσει μια καλύτερη ζωή. Γι' αυτό είναι υγεία, υγιεινή ζωή. Γι' αυτό είπαμε και οι γενναίες συζητήσεις της δικές μας του Ιατρικού Συλλόγου. Για αυτό το θέμα που είπαμε λίγο με τους γιατρούς που καπνίζουν, ποιο είναι το σχόλιο σας? Είναι και εμένα, μου είπε κάποια κυρία στην ηλικία τη δική μου, είπα για το κάπνισμα, συνεχίζει και καπνίζει και λέει, εσύ δεν καπνίζεις? Κάπνιζα, αλλά είναι ότι κάνω λάθος σε αυτό το κάπνισμα και τέλος πάντων πήρα κάποια μέτρα. Αυτό είναι άλοθη για σένα για να συνεχίζεις? Όχι. Για τους γιατρούς που καπνίζουν, το χρησιμοποιούν πολύ σαν άλοθη. Γιατρέ, εσύ γιατί καπνίζεις? Παιδιά, δεν σας είπα, όταν σας λέμε κόψε το τσιγάρο, δεν σας το είπα για το κάνω εγώ. Το λέω για σένα, για το πρόβλημα το δικό σου. Τι κάνω εγώ, είναι μια άλλη ιστορία. Και πάνω σε αυτό έχω μια διαφάνεια που έχει και το χιούμορ της λιγάκι, να τη δούμε. Και λέει, ο γιατρός και ο παπάς, ό,τι σου πουν να το κάνετε. Ό,τι αυτοί όμως κάνουν, να μην το κάνετε. Λοιπόν, με αυτόν τον σαρκασμό, λοιπόν, αυτό σαρκασμό θα έλεγα εγώ, νομίζω ότι φτάσαμε στο τέλος αυτής της εκπομπής, το οποίο νομίζω ότι έδωσε αρκετά στοιχεία χρήσιμα για όλους τους τηλεθεατές, κυρίως να προβληματιστούν, γιατί πρόκειται για ένα σοβαρό ζήτημα, και να αναζητήσουν ίσως και κάποιες πληροφορίες. Ποια οι πληροφορίες είναι πάρα πολύ εύκολα να τις βρούμε. Έχουμε πολλές πηγές και στο διαδίκτυο, αλλά και στους γιατρούς και σε κάποιους ειδικούς, για να μάθουν πράγματα και τα οποία νομίζω θα τους χρησιμεύσουν σημαντικά στο να κερδίσουν χρόνια ζωής. Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον προσκεκλημένο μου σήμερα, τον κύριο Ταρατσίδη, για την πολύ εμπεριστατωμένη αυτή παρουσίαση. Θα κερδίσουμε ένα παιδάκι. Πιστεύω πως να μην ναι. Πάει στο κάπνισμα. Πιστεύω πως ναι. Και με αυτή την ευχή να σας χαιρετήσω και εσάς. Γεια σας.